1,5 μήνα νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές ανοίγει το σύστημα για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών. Διαδικασία σύνθετη και κρίσιμη για τη νέα χρονιά, καθώς πρέπει να επικυρωθούν τα στοιχεία των φακέλων κάθε παραγωγού εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου. Η νέα περίοδος 2021-2027 σηματοδοτεί το πέρασμα στις νέες συνδεδεμένες ενισχύσεις. Η Ένωση Ηρακλείου είναι προετοιμασμένη πλήρως για τη νέα προγραμματική περίοδο. Θα στηριχτεί πάνω στο δεύτερο πυλώνα, στις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Επομένως πρέπει να φτιαχτεί ένας σωστός φάκελος για το 2020, έτσι ώστε το 2021 που ξεκινά επίσημα η προγραμματική περίοδο να είναι πλήρης προετοιμασμένος ο φάκελος παραγωγού. Για να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία, οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον εξαψήφιο κωδικό για το 2020, το Ε9 σε περίπτωση που έχει προηγηθεί μεταβολή στοιχείων, νέα ταυτότητα αλλά και το νέο βιβλιάριο τραπέζης σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή λογαριασμού. Επιπλέον, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να προσκομίσουν το κτηνοτροφικό μητρό και οι βιοκαλλιεργητές το αντίστοιχο αποδεικτικό. Μία από τις δυσκολότερες χρονιές, γιατί είναι η χρονιά γέφυρα το 2020, για να μπούμε στη νέα προγραμματική περίοδο που είναι το 2021, από το 2021 μέχρι το 2027. Οι παραγωγοί για να ξεκινήσουν την ενεργοποίηση χρειάζονται τον εξαψήφιο κωδικό. Αυτός ο εξαψήφιος κωδικός παράγεται από τους κωδικούς του TaxisNet και μπορεί να τους το δώσουν οι λογιστές. Εάν δεν τον έχουν, μπορούν να κρατάνε τους κωδικούς του TaxisNet και να έρθουν στην Ένωση και να τον παράξουμε εμείς. Θέλουμε και το τονίζουμε αυτό, τον εξαψήφιο κωδικό του 2020. Από την 5η 20 Φεβρουαρίου ξεκινά η διαδικασία για τις περιοχές του Καστελίου, του Πύργου, του Αρκαλοχωρίου και των Αρχανών. Ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα ο μηχανισμός της Ένωσης Ηρακλείου θα είναι έτοιμος να εξυπηρετήσει συνολικά τους 22.000 παραγωγούς μέλη της στο κτίριο της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο, όλα τα χωριά και τους συνεταιρισμούς. Μάλιστα, φέτος για πρώτη χρονιά θα λειτουργήσει και ένα επιπλέον γραφείο στο κέντρο του Ηρακλείου για την εξυπηρέτηση των ετεροεπαγγελματιών και των εργαζομένων. Θα έχουμε ένα κατάστημα στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν μπορούμε ακόμα να σας ανακοινώσουμε ποιο είναι, που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ετεροεπαγγελματίες αγρότες και τους εργαζόμενους.